Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και απόψε θα ασχοληθούμε με τις τρεις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro 2016. Στις 4 έχουμε την αναμέτρηση Βέλγιο-Ιρλανδία, στις 7 τίθενται αντιμέτωπες οι δύο ευχάριστες εκπλήξεις της πρεμιέρας Ισλανδία και Ουγγαρία, ενώ στις 10 το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Πορτογαλία-Αυστρία. Στο Μπορντό, το Βέλγιο αντιμετωπίζει την αξιόμαχη Ιρλανδία. Πάμε στην πρώτη κάρτα μας να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη του Βελγίου βρίσκεται στο 1.58, η ισοπαλία στο 3.45 και η νίκη της Ιρλανδίας στο 4.75, το under στο 1.70 ενώ το over στο 1.80. Το Βέλγιο απογοήτευσε στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία και ο Μαρκ Βίλμοτς φέρει τεράστια ευθύνη για τις επιλογές που έκανε απέναντι στην Ιρλανδία. Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις από τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Βελγίου. Η Ιρλανδία πάλεψε μέχρι τέλους το μάτς με τη Σουηδία, ήταν καλύτερη από τους Σκανδιναβούς και το τελικό 1-1 την αδικεί. Πάντως το επίπεδο για την ίδια τώρα ανεβαίνει καθώς το Βέλγιο θεωρείται πιο ποιοτική ομάδα από τους Σουηδούς. Δεν πείθουν οι τιμές έντονου φαβορισμού του Βελγίου και θα κινηθούμε σε διαφορετικές επιλογές. Μια τέτοια είναι το goal-goal του 1.78, περιμένοντας ένα μάτς στο οποίο και οι δύο ομάδες θα έχουν ευκαιρίες και είναι πιθανό να βρουν αμφότερες το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο Ζερλάν, η Ισλανδία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε ένα άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι. Η νίκη της Ισλανδίας παίζεται στο 2.35, η ισοπαλία στο 2.85 και η νίκη της Ουγγαρίας στο 2.80. Το under τιμάται στο 1.50 ενώ το over στο 2.05. Η Ισλανδία έκανε την έκπληξη απέναντι στην Πορτογαλία και απέφυγε την ήττα. Ασταμάτητο τρέξιμο, αλληλοκάλυψη και ομαδικότητα τα κύρια στοιχεία των νησιωτών, οι οποίοι απέδειξαν πως δεν έφτασαν τυχαία στην τελική φάση. Η Ουγγαρία από την πλευρά της έκανε και αυτή την έκπληξη απέναντι στην Αυστρία, εξουδετερώσε τα επιθετικά της αντιπάλου, αγωνίστηκε από νωρίς το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη παραπάνω και εν τέλει έφτασε στο 2-0. Όπως προκύπτει και από το σετ αποδόσεων, μιλάμε για ένα ζευγάρι πάρα πολύ ισορροπημένο και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να ασχοληθούμε στοιχηματικά. Η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται στο Παρίσι με την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Αυστρία. Η νίκη της Πορτογαλίας τιμάται στο 1.67, η ισοπαλία στο 3.30 και η νίκη της Αυστρίας στο 4.30. Το under βρίσκεται στο 1.60 ενώ το over στο 1.90. Η Πορτογαλία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε απέναντι στην Ισλανδία. Έμεινε ισόπαλη στο 1-1 και πλέον καλύτερα να κερδίσει την Αυστρία για να μην μπλέξει περισσότερο όσον αφορά την πρόκρισή της. Γενικότερα, η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε ιδιαίτερα μουδιασμένη στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, περιμένουμε τούτη τη φορά να εμφανίσει καλύτερα στοιχεία. Από την άλλη, η Αυστρία δεν έπεσε καθόλου στο ρόλο του φαβορή απέναντι στην Ουγγαρία. Ιτήθηκε 2-0. Και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την πρόκρισή της στα νοκάουτ. Δεν πιστεύουμε ότι η Αυστρία είναι σε θέση να κοντράρει τους Πορτογάλους και να πάρει αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου θα πάμε στον Άσο στην οριακά αποδεκτή τιμή του 1.67. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τις αναλύσεις μας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε πάμε στην τελευταία κάρτα μας για να δούμε συγκεντρωτικά τις επιλογές μας από το σημερινό πρόγραμμα. Απόψε πάμε με στοίχημα με το goal-goal στο 1.78 στην αναμέτρηση του Βέλγιου με την Ιρλανδία και την νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στην Αυστρία σε απόδοση 1.67. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.